Τα χαρτιά του άνοιξε για τα F-16 που αναμένεται να λάβει η Τουρκία ο Chris Van Hollen από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου, επιβεβαιώνοντας ότι το State Department παρήχε διαβεβαιώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χωρίς να κάνει λόγο για γραπτές δεσμεύσεις. Δεν σκοπεύω να εμποδίσω την πώληση F-16 στην Τουρκία, καταθέτοντας ένα ψήφισμα αποδοκιμασίας. Ωστόσο, θα συνεχίσω να παραμένω σε τακτική επικοινωνία με την κυβέρνηση σχετικά με τις διαβεβαιώσεις της για αυτά και άλλα βασικά ζητήματα. Είναι σαφές ότι πρέπει να παρακολουθούμε στενά την Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Οι Ελληνοαμερικανοί, οι εκλεγμένοι εδώ στην Αμερική, δεν είμαστε ευχαριστημένοι γιατί έγινε και πακέτο. Έπρεπε η Ελλάδα να έπαιρνε τα F-35 χωρίς να είναι δεμένο με την Τουρκία. Την ίδια ώρα, ο Νίκος Δένδιας, με συνέντευξή του, λέει ότι τα F-35 που κλείδωσε την περασμένη εβδομάδα η Ελλάδα θα τα αποκτήσει σε χρόνο που θα επιλέξει η ίδια, στον απόϊχο της δήλωσης Νούλαντ ότι η Τουρκία μπορεί να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 εάν λύσει το θέμα με τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Η Ελλάδα θα συγχρονίσει την απόκτηση με το τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή μας. Θα είναι πάρα πολύ κακό για την Ελλάδα εάν η Τουρκία έχει F-35 και η Ελλάδα δεν έχει. Ο οδηγός μας είναι να έχουμε τη δυνατότητα αποτροπής, που σημαίνει να είμαστε ένα τεχνολογικό βήμα μπροστά από οποιονδήποτε πιθανό μας αντίπαλο. Στο μεταξύ, μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιμαθία, εξήγησε ότι αυτή η κούρσα των εξοπλισμών παραμένει αναγκαία για τη χώρα μας, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε, όσα απειλούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα παραμένουν στο τραπέζι παρά την πρόσφατη νηνεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μην ξεγελιέστε. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει ούτε κεραία τις βασικές της θέσεις. Ούτε κεραία. Συνεχίζει να πρεσβεύει τα ίδια πράγματα για την γαλάζια πατρίδα. Τα ίδια πράγματα για το κάζους μπέλι. Τα ίδια πράγματα για το ανύπαρκτο τουρκολιβικό μνημόνιο. Η πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων θα βρεθεί στο μεταξύ στο επίκεντρο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες. Σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έχουν το τελευταίο διάστημα βελτιωθεί. Είναι ένας αναγκαίος όρος για να μπορέσει να προχωρήσει η ευρωτουρκική σχέση. Από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να αποδεικνύεται ότι υπάρχει διάθεση και από την πλευρά της Τουρκίας, έτσι ώστε να υπάρξει η βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων, πάντοτε τηρώντας τα ορόσημα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Σε αυτό το κλίμα συνεχίζεται η ελληνοτουρκική προσέγγιση με επισκέψεις και επαφές μέσα στο μήνα και το βλέμμα στην επικείμενη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία την Άνοιξη.